Φίλες φίλοι υποψήφιοι, γεια σας, μία ακόμη μέρα της δοκιμασίας των Πανελληνίων έφτασε στο τέλος. Ας ξεκινήσουμε με την ιστορία προς ανατολισμού. Σχετικά με το θέμα Α1 που ζητούσε το περιεχόμενο ιστορικών όρων, Α Φεντερασιόν, σελίδα 46 του σχολικού βιβλίου, η κατάσταση αυτή έως εργατικής ιδεολογίας στη χώρα, Β Ορεινή, σελίδα του σχολικού βιβλίου 77, στην Εθνοσυνέλευση του 1862 1862-64 συγκροτήθηκαν οι πυρήνες των δύο μεγάλων παρατάξεων, μία από τις οποίες ήταν η ορεινή, η ορεινή έως δύο παρατάξεων, γάμα, εαπ, συνδυαστική απάντηση από τρία σημεία του σχολικού βιβλίου, σελίδα 153, η ελληνική κυβέρνηση έως οριστική στέγαση, Σελίδα 156 «Η ΕΑΠ λειτουργήσε μέχρι έως στους πρόσφυγες» και τέλος σελίδα 157 «Μετά τη διάλυση έως αγροτική τράπεζα». Θέμα Α2 αλφα Α αλφα σωστό Β λάθος Γ σωστό Δ σωστό Ε λάθος Ερωτήσεις ανάπτυξης Θέμα Β1 Α Σελίδα σχολικού βιβλίου 96-97 Οι φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές έως το Σύνταγμα Το Β απαιτούσε συνδυαστική απάντηση από δύο σημεία διαφορετικά κεφάλαια το πρώτο σημείο από τη σελίδα 50 το Νοέμβριο του 1920 έως χωρίς αντίκρισμα και το άλλο σημείο από τη σελίδα 144 το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου έως απέναντι στην Ελλάδα. Β2, σελίδα σχολικού βιβλίου 169, «Οι πρόσφυγες έως ταυτότητας». Περνάμε στη δεύτερη ομάδα, στα παραθέματα, θέμα Γ1, σελίδα σχολικού βιβλίου 208 έως 209, «Το θετικό και αισιόδοξο έως βαρύ κλίμα διχασμού». Θέμα Δ1, α' εποερώτημα, από το σχολικό βιβλίο σελίδες 31-32 το 1830 οι υποδομές έως στην κατασκευή δρόμων και στην απάντηση αυτή παραθέταμε τα στοιχεία του πίνακα του κειμένου Α Β σελίδα σχολικού βιβλίου 32 η πίκνωση του οδικού δικτύου έως κατασκευή οδικού δικτύου. Επίσης, απαιτούσε και από τη σελίδα 80 το τρικουπικό κόμμα έως το οποίο προέβλεπε μεταξύ άλλων βελτίωση έως της χώρας και αντιστοιχούσαν η ιστορική, η, ο σχολιασμός του κειμένου Β. Τέλος, γάμα ερώτημα, σχολικό βιβλίο, σελίδα 32, στους ανασαλτικούς παράγοντες έως μεγάλο τμήμα της χώρας, και όφυλα να παραθέσουν οι υποψήφοι τα στοιχεία από το κείμενο Γ. Περνάμε στο επόμενο μάθημα στη φυσική προσανατολισμού. Τα θέματα της φυσικής κρίνονται χρονοβόρα και ιδιαίτερα απαιτητικά. Ας περάσουμε όμως τις απαντήσεις των θεμάτων αναλυτικά. Λοιπόν, έχουμε θέμα α, α1 σωστό είναι το β, α2 το γ, α3 το α, α4 γ το α5, το α είναι λάθο, το β είναι σωστό, το γ είναι λάθο, το δ σωστό και το ε είναι σωστό. Θέμα β. Β1, σωστό είναι το δεύτερο. Διότι us ίσον u 20 επί f1, με πράξει βρίσκουμε ότι είναι ίση με 20 πρώτα επί f. Από διατήρηση ορμή παίρνουμε ότι m επί -E ίσον 2 m επί -E u τόνο, άρα η u τόνο είναι u δεύτερα. Και άρα η F2 είναι ίση με V ήχου προς V ήχου και V ήχου 400 επί Fs και είναι ίση με 40 προς 41 επί Fs. Επομένως αν κάνουμε το λόγο των δύο συχνοτήτων έχουμε ότι F1 προς F2 ε, μας βγαίνει ότι είναι ίση με 41 προς 42. Β2. Σωστό είναι το 3. Από εξίσου συνέχεια έχουμε ότι η παροχή στο γάμα ίση με την παροχή στο Ζ. και από εκεί πέρα παίρνουμε με πράξεις ότι η ταχύτητα στο γάμα είναι ίση με βζ δεύτερα. Η ταχύτητα εκροή στο σημείο Z, από θεώρημα το Ρικέλι είναι VZ ίσον ρίζα 2G επί το H. Μετά εφαρμόζουμε εξίωση συνέχεια και έχουμε βδ επί α1 ίσον VΓ επί α2. Καταλήγουμε ότι η ταχύτητα ΒΔ είναι ίση με ΒΓ δεύτερα. Αυτή είναι η σχέση 1. Εφαρμόζουμε εξίωση συμπερνούλη για τα σημεία Δ και Γ. Και έχουμε ότι ΠΔ και ένα δεύτερο ρο ΒΔ στο τετράγωνο ίσον ΠΓ και ένα δεύτερο ρο ΒΓ τετράγωνο. Από όπου με πράξεις βρίσκουμε ότι η ταχύτητα στο σημείο γ είναι ίση με ρίζα 8gh3. Περνάμε στην επόμενη καρτέλα. Ε, Βγ ίσον Βζ δεύτερα. Κάνουμε αντικατάσταση στην ταχύτητα που έχουμε βρει από προηγουμένω και καταλήγουμε τελικά ότι ο λόγος των υψών h μικρό προς h μεγάλο είναι ίσο με 3 έκτα. Περνάμε στο ερώτημα β3 όπου σωστό είναι το 2. Από θεώρημα έργου ενέργεια έχουμε ότι 1 δεύτερο Ι επί την ΩΔ στο τετράγωνο είναι ίσο με F επί λάμδα επί δεύτερα. Από που εδώ πέρα με πράξεις βρίσκουμε ότι η γωνιακή ταχύτητα στο σημείο Δ είναι ίση με ρίζα 3F επί πι επί 1 επί και έχει τελικό αποτέλεσμα 3π ράντενα σεκόντ. Κατόπιν εφαρμόζουμε διατήρηση τροφορμή, όπου έχουμε ότι Ι επί ΩΔ ίσον Ι τόνο επί Ω τόνο. Και βρίσκουμε με πράξη ότι η Ω τόνο, η καινούρια δηλαδή γωνιακή ταχύτητα μετά την κρούση, είναι ίση με 3 πι δεύτερα ραντ ανά σεκόντ. Κατόπιν έχουμε ότι η κίνηση γίνεται ομαλή, άρα ΔΘ ίσον Ω επί ΔΤ, άρα το ΔΤ είναι ίσο με 1 τρίτο σεκόντ. Περνάμε στο θέμα γάμα. Βλέπουμε το σχήμα μα. Γ1 λοιπόν ερώτημα. Αποθέσει ορροπία 1 λοιπον ερωτημα απο θεση ορροπια ότι η συνισταμένη δύναμη είναι 0. Άρα Κ επί ΔΕΛ στον MPG. Και από εδώ βρίσκουμε ότι η σταθερά του ελευθερίου Κ είναι 200 νιούτρων ανά μέτρα. Επειδή το σωμάτωμα σταματά στην θέση φυσικού μήκου, ισχύει ότι το πλάτο ταλάντωση είναι ίσο με την δλ τόνο, την οποία βλέπουμε στο σχήμα. Από θέση ισορροπία 2 ισχύει ότι η συνισταμένη δύναμη είναι 0. Από εκεί πέρα βρίσκουμε το δλ τόνο ότι είναι 0,1 μέτρο. Άρα λοιπόν και το πλάτο στα θα είναι 0,1 μέτρα. Περνάμε στο ερώτημα Γ2, όπου εφαρμόζουμε διατήρηση ενέργεια, για την οποία ισχύει ότι η ολική ενέργεια είναι ίση με κάπα συν U. Κάνουμε αντικατάσταση και βρίσκουμε ότι το χ είναι ίσο με ΔΕΛΤΑΕΛ τόνο μείον ίσον 0,05 μέτρα. Άρα από τη σχέση 1 μπορούμε να βρούμε τη ΒΕΚΙΝΗ, η οποία είναι ρίζα 3 δια 2 μέτρα σε κόντ. Εφαρμόζοντα διατήρηση ορμή, έχουμε M επί V0 ίσον 2 M επί V μεγάλο. Από όπου εδώ πέρα λύνουμε προ το V0 και το βρίσκουμε ρίζα 3 μέτρα σε κόντ. Συνεπώ, η κινητική ενέργεια του δεύτερου σώματο είναι ίση με 1 δεύτερο μη 2 V0 τετράγωνο ίση με 1,5 τζάουλ. Περνάμε στο γάμα 3 ερώτημα, όπου η μεταβολή ορμή του δεύτερου σώματο είναι ίση με μη 2 επί V μεγάλο μείον μη 2 επί V0. Αυτό μα βγαίνει ότι είναι ίσο με μείον ρίζα 3 δια 2 κιλογράμμ επί σε κόντ. Άρα, το μέτρο τη μεταβολή ορμή είναι ίσο με ρίζα 3 δια 2 κιλο επί μέτρα 1 σεκόντ με φορά προ τα κάτω. Περνάμε στο ερώτημα Γ4. Η εξίσωση από μάξη του σωματώματο είναι χ ίσον α τον ω -τ και φι 0 όπου κ ίσον μη 1 και μη 2 επί τετράγωνο και βρίσκουμε από εκεί το ΩΜΕΓΑ ότι είναι 10 ένα σε σεκόντ. Επειδή τη χρονική στιγμή 0 το σώμα είναι στη θέση α δεύτερα, συμπεραίνουμε ότι η 0 είναι πι 6 Άρα η εξίσωση της απομάκρυνσης είναι χ ίσον 0,1 ή μήτωνο 10 τ και πιέκτα στο SI. Περνάμε τώρα στο θέμα δέλτα όπου βλέπουμε το σχήμα στο οποίο έχουμε σχεδιάσει όλες τις δυνάμεις στα σώματα σ στην τροχαλία και στον δίσκο. Και έτσι περνάμε στο ερώτημα Δ1. Το σώμα σ ισορροπεί, άρα η συνισταμένη δύναμη στο σ είναι 0. Συνεπώ η τα φένα είναι ίση με τη μάζα του σίγμα επί το g, άρα η τάση 1 βγαίνει ίση με 20 νιούτον. Η τροχαλή ισορροπή, άρα η συνισταμένη ροπή προ το κέντρο τη είναι 0. Συνεπώ, τα 2 επί R τα φένα επί R ίσο με το 0, άρα η τα φένα με την τα 2 με 20 νιούτον. Από την ισορροπία του κυλίνδρου έχουμε ότι η συνισταμένη ροπή προ το κέντρο τη είναι 0, από όπου με πράξει παίρνουμε ότι η ταφ στατική είναι 20 νιούτον. Παίρνουμε και τη συνισταμένη δύναμη στον άξονα χ ότι είναι ίση με το 0 και έχουμε μάζα επί g επί μη συν τη δύναμη f ίσον τάφ τάφ 2 και τελικά με πράξεις βρίσκουμε ότι η δύναμη f είναι 30 νιούτων. Περνάμε στο ερώτημα δ2. Βλέπουμε στο σχήμα τη δύναμη μα και έχουμε ότι η συνισταμένη δύναμη στο σίγμα είναι ίση με μάζα επί επιτάχυνση. Άρα, μη σίγμα επί g μείον τα φένα ίσον μάζα σώματο επί επιτάχυνση. 20 μείον τα φένα κάνουμε αντικατάσταση ίσον 2 επί α, αυτή είναι η σχέση 1. Από θεμελιώδη νόμο τροφική έχουμε συνισταμένη ροπήση με y επί αλφα γωνιακό, ταφ 1 επί άρ τροχαλία μείον ταφ 2 επί άρ ίσον ένα δεύτερο μη τροχαλία επί στο τετράγωνο επί αλφα διάρ τροχαλία. Από εδώ παίρνουμε τη σχέση 2 λοιπόν. Περνάμε στην επόμενη καρτέλα. Ταφ 1 μείον ταφ 2 ίσον με αλφα, αυτή είναι η σχέση 2. Συνισταμένη δύναμη στον άξονα χ μα κάνει μη κυλίνδρου επί αλφα από εδώ πάλι με πράξεις βρίσκουμε ότι ταφ 2 και ταφ στατική μείον 10 ίσον με 2 αcm όπου η επιτάχυση του σώματος σίγμα είναι ίδια με την επιτάχυση του ανώτερου σημείου του κυλίνδρου. Όμω αυτή είναι διπλάσια από την επιτάχυση του κέντρου μάζα, άρα η αcm είναι α δεύτερα. Οπότε ταφ 2 και ταφ στατικό μείον 10 ίσον α, αυτή είναι η σχέση 3. Επίση από τον θεμελιώδη νόμο τη τροφική για τον κύλινδρο έχουμε σίγμα τάφ ίσον επί α τάφ 2 επί κυλίνδρου μείον ταύ στατικό επί αρ κιλινδρου ίσον με ένα δεύτερο μη κυλίνδρου επί αρ επί 2 αλφασιέμ προ αρ κυλίνδρου. Και καταλήγουμε στη σχέση 4 που είναι ταύ 2 και ταύ στατικό ίσον με αλφασιέμ ίσον με α δεύτερα. Επιλύοντα λοιπόν το σύστημα των σχέσεων 1, 2, 3 και 4, προκύπτει ότι η επιτάχυνση είναι 4 μέτρα σε κόν τετράγωνο και η επιτάχυνση του κέντρου μάζου του κιλίνδρου είναι 2 μέτρα ανασεκών τετράγωνο. Περνάμε στο ερώτημα Δ3. Η ταχύτητα του, ε, του είναι α τόνο CM Επί τα φένα, βγαίνει ένα μέτρο ένα σεκόντ. Κάνουμε θεμελιώδη νόμο τη μηχανική ε, για το σώμα σίγμα για τον κίνδυνο και έχουμε σιγμα ευχήσον μη κυλίνδρο επί α τόνο σίγμα. Ταυστατικό μείον μη κυλίνδρο επί j επί μη τον μήτρο μας κάνει μη κυλίνδρο επί α σημα. Καταλήγουμε στη σχέση 3 η οποία είναι ταυστατικό μείον 10 ίσον με 2 α σημα. Εφαρμόζουμε θεμελιώδη νόμο τη τροφική και έχουμε σιγμα τάφισον γιώτα επί α γωνιακό. Καταλήγω λοιπόν ότι η τάφ στατική ίση με μείον α τόνο σι σχέση 4 και από 3 και 4 παίρνουμε ότι η καινούργια επιτάξη του κέντρου είναι μείον 13 μέτρα σε κόντ, τετράγωνο. Επίσης η ταχύτητα β είναι β0 μείον α τόνος επί δέλτα και από εκεί βρίσκουμε το δέλτα τ ότι είναι 0,3 σε κόντ. Άρα ο ολικός χρόνος είναι δέλτα τ συν τα φένα ίσον 0,8 σε κόντ. Περνάμε στο ερώτημα Δ4, όπου έχουμε το S1 ένα δεύτερο αλφα-CM τάφ ένα τετράγωνο, μα βγαίνει 0,25 μέτρα. Το S2 είναι V0 επί ΔΤ μείον ένα δεύτερο αλφα-CM ΔΤ τετράγωνο, μα βγαίνει 0,15 μέτρα. Συνεπώ το S 1 ενα δευτερο αλφα ταφ τετραγωνο μα 025 μετρα το s 2 ειναι β 0 επι δτ μειον ενα δευτερο αλφα cm δτ S1 συν S2 0,4 μέτρα. Περνάμε και στο τελευταίο ερώτημα, το Δ5. Η ράβδο ισορροπεί, άρα η συνισταμένη ροπή ω προ το γ είναι 0. Νι δέλτα επί α γ μείον μη g επί συνειμή των ομικρών γάμα συν η τόνος χ ίσο με το 0. Η νη τόνος είναι ίση με την η ω δυνάμει δράση αντίδραση. Όμω από ισορροπία κυλίνδρου στον άξονα ψ έχουμε ότι η νη είναι ίση με μάζα κυλίνδρου επί συνειμή των οφή. Νη δέλτα επί α γάμα μείον μη g συνειμή των οφή οπί ομικρών γάμα συν μη κάπα επί g συνειμή των οφή επί χ με το 0. Άρα καταλήγουμε ότι η δέλτα είναι 4 συνειμή των οφή, μείον 8 συνειμή των οφή επί χ. Αυτή είναι η σχέση 1. Για να ανατραπεί η ράβδο πρέπει. Είναι η νι ΔΕΛΤΑ είναι 0. Οπότε από την 1 προκύπτει ότι το χ θα είναι 0,5 μέτρα. Δηλαδή η ράβδο ανατρέπεται όταν ο κίνητρο βρεθεί σε θέση που απέχει από το γ απόσταση 0,5 μέτρα. Από το ΔΕΛΤΑ 4 ερώτημα όμω προκύπτει ότι ο κίνητρο σταματά όταν βρεθεί στη θέση που απέχει από το γ 0,2 μέτρα. Οπότε η ράβδο δεν μπορεί να ανατραπεί. Αυτά από τη φυσική. Συνεχίζουμε με την πληροφορική. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Ένα σύντομο σχόλιο για τα φετινά θέματα στο μάθημα τη πληροφορική είναι ότι θεωρούνται τα ευκολότερα των τελευταίων ετών, χωρί ιδιαίτερε δυσκολίε και εκπλήξει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι απαντήσει. Στο Α1 οι απαντήσει είναι σωστό, λάθο, λάθο, σωστό, λάθο. Στο Α2 από τις έξι λειτουργίες, βασικές λειτουργίες των δομών δεδομένων θα μπορούσαμε να επιλέξουμε τέσσερις από αυτές που είναι η συγχώνευση, η ταξινόμηση, ο διαχωρισμός, η αναζήτηση, η προσπέλαση και η αντιγραφή. Στο α3 που μας ζητούσε να εμφαν, τι θα εμφανίζει το κομμάτι, το τμήμα προγράμματος που μας δίνεται, για το α θα εμφανίζει το 6, το 8 και το 10, για το β το 7, για το γ, γ το 1 και το 3. Ε, στο Α4 που μας ζητούσε να ε, γράψουμε, να σχεδιάσουν τα διαγράμματα ροής της όσο και της αρχής επανάληψης είναι αυτά που βλέπουμε στην οθόνη. Για το Α5 μας ζητάει να ε, φτιάξουμε τον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού αλλά ρωσικά, ο οποίος είναι πρόγραμμα πολλαπλασιασμός με ταυλιτές ακέραιες π, 1, 2, αρχή, στο οποίο χωρούμε το 0 όσο το μ, μεγαλύτερο του μηδενό επανάλαβε, αν το μη 2 mod 2 ήσουν με 1, τότε στο ρο εκχώρησε ρο συν μη 1. Τέλο, αν το μη 1 εκχώρησε μη 1 επί 2, στο μη 2 εκχώρησε το μη 2 div 2. Τέλο επανάληψη, γράψε ρο τέλο προγράμματο. Στο β θέμα, στο β1, όπου μα δινόταν ένα ε, πρόγραμμα, ένα αλγόριθμο με κενά, η συμπλήρωση των κενών ήταν για το 1, 0, για το 2 κενό, νη, για το 3 ψευδή, για το 4 ι για το 5 count συν 1, για το 6 3, για το 7 αληθή, για το 8 position, για το 9 ι συν 1, για το 10 count ίσον 0, ή θα μπορούσαμε να βάλουμε count μεγαλύτερο του 0 ή position διάφορο του 0. Για το β2 για το Α θέμα, όπου μας είχαν δώσει δύο υποπρογράμματα σε μορφή συνάρτησης και διαδικασίας και ένα κυρίως πρόγραμμα και μας ζητούσε να πούμε ποια ήταν τα λάθη από τις πέντε εντολές που μας έδιναν. Για την πρώτη εντολή οι πραγματικές και οι τυπικές παράμετροι δεν ήταν του ίδιου τύπου. Για τη δεύτερη η συνάρτηση δεν καλείται με την εντολή κάλεσε. Για την τρίτη οι πραγματικές και οι τυπικές παράμετροι δεν είναι ίδιου πλήθου. Για την τέταρτη ο τύπος τη τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση δεν ταιριάζει με τον τύπο της μεταλλητής στην οποία εκχωρείται. Και για την πέντε δεν καλούμε την διαδικασία με κάλεσε. Ε, οι σωστές απαντήσεις για αυτά τα 5 ερωτήματα ήταν για το 1 στο οποίο εκχώρησε το α σε παρένθεση κόμμα 0θ. για το 2 στο οποίο εκχώρησε το α παρένθεση μη για το 3 κάλεσε το β π μή, κόμμα γ, για το 4 στο οποίο χώριζε το α μη κόμμα θ, και για το 5 κάλεσε το β π μή, κόμμα ρο 1. Στο θέμα 3 όπου μας ζητούσε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, μια απάντηση, τυπική απάντηση για αυτό το πρόγραμμα είναι ε, αρχή στο πλάνδα 1, στο μετρητή πλάνδα 1 εκχωρούμε την τιμή 0, στο πλάνδα 2 το ίδιο, στο πλάνδα 3 το 0, Βάζουμε μια αρχική τιμή στο Max που είναι η μείον 1. Διαβάζουμε τον τίτλο όσο ο τίτλο είναι διαφορετικό τη λέξη τέλο. Τότε επανέλαβε. Κάνουμε εδώ τον έλεγχο εγκυρότητα για την μεταβλητή ΕΠ που είναι αρχή επανάληψη. Διάβασε app ΕΠ, μέχρι ότου το ΕΠ είναι μεγαλύτερο ίσω του μηδενό. Με το αν ΕΠ μεγαλύτερο του Max τότε ε, εκχώρησε στο Max την, την μεταβλητή ΕΠ και στον Μαξ το τίτλ. Τέλο αν και αν το ΕΠ είναι μεγαλύτερο του 1000 τότε αύξησε το μετρητή πι λάμδα κατά 1. Αλλιώ αν το ΕΠ είναι μεγαλύτερο του 100 τότε αύξησε το μετρητή πι λάμδα 2 κατά 1. Αλλιώ αν το ΕΠ είναι μεγαλύτερο του 0 τότε αύξησε το μετρητή πι λάμδα κατά 1. Τέλο αν, διάβασε τίτλ. Τέλο επανάληψη και στη συνέχεια εμφανίσουμε τα αποτελέσματα με τι εντολέ γράψε. Σε εισαγωγικά το χαμηλή κόμμα πιλάνδα 1, αντίστοιχα από κάτω για τη μεσαία και αντίστοιχα για την υψηλή. Και στη συνέχεια με το αν πιλάνδα 1 μεγαλύτερο του πιλάνδα 2 και πιλάνδα 1 μεγαλύτερο του πιλάνδα 3, τότε γράψε χαμηλή. Αλλιώ αν το πιλάνδα 2 είναι μεγαλύτερο του πιλάνδα 3 και το πιλάνδα 2 είναι μεγαλύτερο του πιλάνδα 1, τότε γράψε μεσαία. Αλλιώ γράψε υψηλή τέλο, αν τέλο προγράμματο. Για το Θέμα 4, στο οποίο υπήρχε μια μικρή δυσκολία μόνο στο ερώτημα ε, ΔΕΛΤΑ Δ3. Ε, η απάντηση είναι πρόγραμμα Θ4, μεταβλητέ ακέρε χαρακτήρε όπω φαίνονται και στην οθόνη. Αρχή για Γ από το 1 μέχρι το 40, διάβασε ο Νάι για J από 1 μέχρι 6. Εκχώρησε στο βάθι J, την τιμή 0 για να αρχικοποιήσουμε τον πίνακα, τέλος επανάληψη, τέλος επανάληψη και στη συνέχεια αρχή επανάληψη σε γιώτα,j, βαθμό. Αν το βάθι γιώτα,j είναι μικρότερο του βαθμό, τότε εκόρισε στο βάθι γιώτα,j το βαθμό. Τέλο, αν γράψε, υπάρχει η λύση προβλήματο, ναι ή όχι, διάβασε το άπ μέχρι ότου το app να είναι ίσο με το όχι. Στη συνέχεια καλούμε διαδικασία που θα δούμε ε, στο τέλος ε, Y σίγμα β ορίζοντας ως παραμέτρους τον πίνακα βάθ και S β και στη συνέχεια για K από 2 μέχρι 40 εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο της φυσαλίδας για Y από 40 μέχρι K με βήμα μειον 1 αν το σίγμα β ε, βι, είναι μεγαλύτερο του σίγμα ΒΑΗ μειον 1, τότε στο τέμπι χώρισε το σίγμα ΒΙΤΑΙ, στο σίγμα ΒΙΤΑΙ εκχώρισε το σίγμα β α-1 και στο σίγμα β-1 εκχωρήσει το temp. Αντίστοιχα, σε μια βοηθητική μεταβλητή temp 2 εκχωρούμε το on i, στο on i εκχωρούμε το on I 1 και στο on I 1 εκχωρούμε το temp 2. Αλλιώ, αν το sβi είναι ίσο με το sβi-1, τότε αν το on I είναι μικρότερο του on I 1 τότε εκχωρούμε στο τεμ 2 το ΩΝΑΙ, στο ΩΝΑΙ εκχωρούμε το ΩΝΑΙ μειον 1 και στο ΩΝΑΙ μειον 1 εκχωρούμε το τεμ 2. Τέλο αν, τέλο αν, τέλο επανάληψη και στη συνέχεια εμφανίζουμε όπω μα έχει ζητηθεί το όνομα με το γιαγιώτα από το 1 μέχρι το 40 γράψε ΩΝΑΙ, κόμμα svi, τέλο επανάληψη, τέλο προγράμματο. Και στη συνέχεια ε, φτιάχνουμε την διαδικασία ΙΣΒ με παραμέτρους το βάθ και το ΣΒ και με ταυλιτές ακέραιες το γιώτα το βάθ, το πίνακα βάθ 40,Ι και τον σβ 40 Αρχή για Ι από το 1 μέχρι το 40, στο ΣΒΑΙ εκχωρούμε το 0, στην ουσία Υπολογίζουμε το άθισμα της κάθε γραμμής του του πίνακα και για J από 1 μέχρι 6 στο SV βάζουμε SVJ, εκχωρούμε το SVJ συν το βάθ J, J. Τέλος επανάληψης, τέλος επανάληψης, τέλος διαδικασίας. Αναλυτικές απαντήσεις σε όλων των θεμάτων στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη και στο site neakrite.gr. Καλή συνέχεια.